Με ταχύτατες διαδικασίες θα γίνει η εκταμείευση της επιστρεπτέας προκαταβολής 4 σε εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρηματίες και επαγγελματίες. Η στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα συνεχιστεί και το 2021, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Ταϊκούρας. Διαδικασίες Express υιοθετεί το Υπουργείο Οικονομικών για την ενίσχυση επαγγελματιών με τουλάχιστον 1.000 ευρώ, μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής 4, με την υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα My Business Support, οι ενδιαφερόμενοι θα μαθαίνουν αυτόματα το ποσό που δικαιούνται, το οποίο θα πιστώνεται στο λογαριασμό τους μέσα σε λίγα 24 ώρα. Η πλατφόρμα αναμένεται να άνοιξει στο τέλος της εβδομάδας, τα δύο βήματα των προηγούμενων επιστρεπτέων έγιναν ένα βήμα. Που σημαίνει ότι με το που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι την αίτηση, πολύ σύντομα θα λαμβάνουν τη χρηματοδότηση, δήλωσε ο ΚΑΠΑ. Σταϊκούρας, το ενδιαφέρον προμηνύεται μεγάλο, καθώς επιπλέον αυτών που ήταν δικαιούχοι στους προηγούμενους κύκλους, τώρα μπορούν να ενταχθούν. Ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζομένους ή ταμιακή μηχανή, επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή επλήγησαν από τον κυκλώνα ή ανός, ανεξάρτητα με το αν έχουν πτώση τζίρου ή όχι. Νέες επιχειρήσεις που ξεκίνησαν μέσα στο 2020, επίσης, για πρώτη φορά θα χαρίζεται το 50% της χρηματοδότησης. Αίτηση μέχρι 30 Νοεμβρίου και το 50% δεν είναι επιστρεπτέο, άρα είναι επιδότηση, ανέφερε ο φοροτεχνικός Ηλίας Χατζηγεωργίου. Το ελάχιστο ύψος χρηματοδότησης κυμαίνεται από 1.000 έως και 30.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει μείωση προσωπικού μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2021.